Θα σου πω ένα παραμύθι στο Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Οι τρεις κλόστρες των αδερφών Γκριμ. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό σπιτάκι στην άκρη του δάσους, ζούσε ένα κορίτσι. Το κορίτσι ήταν πολύ προκομμένο, έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Της άρεσε να μαγειρεύει, να φροντίζει τα ζώα, να φυτεύει λουλούδια και λογής λαχανικά, αλλά καθόλου, μα καθόλου δεν ήθελε να κλώθει. Δεν της άρεσε να παίρνει το λινάρι και να το φτιάχνει νήμα. Και ό,τι και αν της έλεγε η μαμά της, δεν μπορούσε να της αλλάξει μυαλά. Μια μέρα λοιπόν η μάνα θύμωσε και έχασε την υπομονή της και άρχισε να της φωνάζει και να τη μαλώνει. Έβαλε τα κλάματα το κορίτσι. Προσπάθησε να εξηγήσει στη μητέρα της γιατί δεν της άρεσε να κλώθει. Αλλά η μητέρα της συνέχισε να φωνάζει και να της λέει δυνατά: «Τι θα πει δεν θέλεις να κλώθεις? Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Να μη σε ακούσω ξανά να το λες αυτό, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει». Και συνέχισε να μαλώνει και συνέχισε να φωνάζει στο κορίτσι. Και έτυχε τη στιγμή εκείνη ακριβώς να περνάει απ' έξω η βασίλισσα. Μόλις άκουσε τα κλάματα, πρόσταξε να σταματήσουν αμέσως την άμαξα και μπήκε μέσα στο σπίτι να ρωτήσει τη μάνα γιατί μαλώνει την κόρη και γιατί της φωνάζει τόσο δυνατά ώστε να ακούγονται οι φωνές της έξω στο δρόμο. Η γυναίκα τότε ντράπηκε να φανερώσει την τεμπελιά της θυγατέρας της και είπε: «Όλη την ώρα κλώθει η βασίλισσά μου και ό,τι και να της λέω σταματημό δεν έχει. Και εγώ είμαι φτωχή γυναίκα και δεν μπορώ να αγοράζω τόσο λινάρι». Η βασίλισσα τότε είπε: «Τίποτα δεν μου αρέσει περισσότερο από το αδράχτη και τη ρόκα. Ο θόρυβος που κάνει το ροδάνι και η ανέμη αντιχούν σαν μουσική στα αυτιά μου. Δώσε μου την κόρη σου να την πάρω μαζί μου στο παλάτι. Εγώ έχω λινάρι να κλώθει όσο τραβάει η ψυχή της». Η μάνα καταχάρηκε και η βασίλισσα πήρε το κορίτσι μαζί της. Όταν έφτασαν στο παλάτι, την ανέβασε πάνω σε τρεις μεγάλες κάμαρες γεμάτες ως το ταβάνι με το καλύτερο λινάρι. «Κλώσε αυτό το λινάρι», της είπε, «και όταν τελειώσει θα σε παντρέψω με τον πρώτο μου γιο. Και αν είσαι φτωχή καθόλου δεν με νοιάζει. Τα χρυσά σου χέρια και η αξιοσύνη σου στη δουλειά είναι για μένα η καλύτερη πρίκα». Η κοπέλα δεν μίλησε καθόλου, αλλά η καρδιά της σφίχτηκε από την τρομάρα. Γιατί ακόμα κι αν δούλευε ασταμάτητα νύχτα μέρα για 400 ολόκληρα χρόνια, ούτε και τότε θα προλάβαινε να κλώσει όλο τούτο το λινάρι. Και όταν η βασίλισσα έφυγε και την άφησε μόνη της, έβαλε τα κλάματα και έκλαιγε 3 μέρες και 3 νύχτες χωρίς σταματημό. Και δεν άπλωσε καν το χέρι της στο λινάρι. Την τρίτη μέρα η βασίλισσα ανέβηκε πάλι να δει και απόρησε, βλέποντας ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Το κορίτσι δικαιολογήθηκε και είπε πως η λύπη του αποχωρισμού από τη μαμά της δεν την άφηνε να δουλέψει, δεν μπορούσε να δουλέψει. Η βασίλισσα την άκουσε και δέχτηκε την δικαιολογία. Αλλά φεύγοντας της είπε: «Από αύριο όμως θα πρέπει να αρχίσεις να δουλεύεις». Της χαμογέλασε και έφυγε. Το κορίτσι έμεινε πάλι μόνο του. Μην ξέροντας τι να κάνει, στάθηκε μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και αγνάντευε. Είδε τότε 3 γυναίκες να πλησιάζουν. Η πρώτη είχε μια μεγάλη πατούσα, που η οποία ήταν και πλατιά κιόλας. Η δεύτερη είχε το κάτω χείλος της χοντρό και κρεμασμένο, τόσο που έκρυβε το σαγόνι της. Και η τρίτη είχε ένα μεγάλο φαρδί δάχτυλο και πλακουτσωτό. Οι 3 γυναίκες στάθηκαν κάτω από το παράθυρο και τη ρώτησαν γιατί είναι τόσο λυπημένη. Αχ, η κοπέλα αναστέναξε και είπε τον πόνο της. Εκείνες τότε προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν και της είπαν: «Αν μας καλέσεις το γάμο σου, αν δεν τραπείς για την ασχημιά μας και μας παρουσιάσεις σαν ξαδέλφες σου και μας καθίσεις και στο τραπέζι μαζί σου, τότε εμείς θα κλώσουμε για χάρη σου όλο το λινάρι και μάλιστα πολύ γρήγορα». «Μόλι μου την καρδιά», συμφώνησε η κοπέλα, «ελάτε αμέσως τώρα να πιάσετε δουλειά». Και έμπασε στο παλάτι τις 3 παράξενες γυναίκες. Τις οδήγησε στην πρώτη από τις 3 κάμαρες και τους άνοιξε λίγο τόπο να καθίσουν και να δουλέψουν. Η πρώτη έστριβε το νήμα και κλωτσούσε το ροδάνι. Η άλλη το σάλιωνε με το χείλος της και το περνούσε στο αδράχτη. Και η τρίτη στριφογύριζε την ανέμη και το τύλιγε στο τυλιγάδι.
και κάθε που χτυπούσε με το δάχτυλο το τραπέζι, έπεφτε κάτω και ένα κουβάρι έτοιμο νήμα, λεπτό και φίνο. Κάθε φορά που ερχόταν η βασίλισσα να δει πώς πήγαινε η δουλειά, η κοπέλα έκρυβε τις τρεις γυναίκες και τις έδειχνε μόνο τα έτοιμα κουβάρια. Και η βασίλισσα πια δεν είχε λόγια να την πενέψει. Μόλις άδειασε με την πρώτη κάμαρα, πέρασαν στη δεύτερη και μετά στην τρίτη και δεν άργησαν να την τελειώσουν κι αυτοί. Οι τρεις γυναίκες τότε αποχαιρέτησαν την κοπέλα και της είπαν «Μην ξεχάσεις, το λόγο σου μας έδωσες, δεν θα χάσεις αν μας καλέσεις το γάμο σου». Όταν το κορίτσι έδειξε στη βασίλισσα τις τρεις άδειες κάμαρες και το σωρό από έτοιμα κουβάρια, εκείνη κανόνισε αμέσως το γάμο. Το βασιλόπουλο ήταν πολύ χαρούμενο που θα έπαιρνε μια τόσο άξια και προκομμένη γυναίκα και δεν σταματούσε να την πενεύει. Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες για το γάμο. Στο παλάτι έτρεχαν όλοι να προλάβουν, να είναι όλα έτοιμα. Στόλισαν με κορδέλες τα δέντρα, φύτεψαν πολύχρωμα λουλούδια στους κήπους, μαγείρεψαν υπέροχα φαγητά. Οι μοδίστρες κουβαλούσαν υφάσματα για τα φορέματα και τα κοστούμια. Οι προσκλήσεις στάλθηκαν στους καλεσμένους και ήταν όλοι χαρούμενοι. «Έχω τρεις ξαδέλφες», είπε τότε η κοπέλα. «Μου έχουν κάνει πάρα πολλές καλοσύνες, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω λοιπόν να τις ξεχάσω τώρα που η τύχη μου χαμογέλασε. Αφήστε με σας παρακαλώ να τις καλέσω στο γάμο και να τις βάλω να καθίσουν μαζί μου στο τραπέζι». Ο βασιλιάς και η βασίλισσα συμφώνησαν. «Γιατί να στο αρνηθούμε? Μπορείς να καλέσεις όποιον θέλει στο γάμο σας», τις απάντησαν. Όταν λοιπόν άρχισε η γιορτή, μπήκαν οι τρεις αλόκοτες γυναίκες ντυμένες με παράξενες φορεσιές στη μεγάλη αίθουσα. Και η νύφη σηκώθηκε και τις υποδέχτηκε με χαρά. «Καλωσορίσατε, αγαπημένες μου ξαδέλφες», τους είπε. Μα το βασιλόπουλο απόρησε με τις άσχημες συγγένισες της γυναίκας του και ρώτησε «Αχ, πού τις βρήκες αυτές τις ασχημογυναίκες?» «Τι με ρωτάς?» απάντησε το κορίτσι. «Δεν ξέρεις εσύ πόσο πολύ με έχουν βοηθήσει οι ξαδέλφες μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι ευγενικός μαζί τους». Το βασιλόπουλο κατάλαβε τι του έλεγε η γυναίκα του, αλλά πάλι είχε και μια περιέργεια να μάθει. Έτσι λοιπόν πλησίασε και ρώτησε την πρώτη γυναίκα. «Γιατί είναι τόσο μεγάλη και πλατιά η πατούσα σου?» Και εκείνη του απάντησε «Επειδή με αυτό γυρίζω το ροδάνι. Το ροδάνι, για να φτιάξω το νήμα». Ο γαμπρός πήγε στη δεύτερη και τη ρώτησε «Γιατί είναι τόσο χοντρό και κρεμασμένο το κάτω χείλη σου?» «Γιατί με αυτό σαλιώνω το κουβάρι, για να μαζέψουμε το νήμα», του απάντησε αυτή. Τότε πήγε ρώτησε και την τρίτη «Γιατί είναι τόσο φαρδί και πλακουτσωτό το δαχτυλό σου?» «Γιατί με αυτό κλώθω το νήμα και το περνώ στο τυλιγάδι». «Στο τυλιγάδι, ξέρεις, για να τυλίξουμε το νήμα», του απάντησε αυτή. Το βασιλόπουλο τότε σηκώθηκε πάνω και πήρε μια μεγάλη απόφαση και τη φώναξε σε όλους. «Ποτέ πια η γυναίκα μου δεν θα ξαναπιάσει στο χέρι της ρόκα και αδράχτη». Και έτσι η νεαρή βασίλισσα γλίτωσε μια για πάντα από τη δουλειά που διόλου δεν αγαπούσε. Και έτσι, όπως λέμε εμείς στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Παραμύθι στο ράδιο Ολιβέρι 1 της νέας εποχής.